Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμη εκπομπή Υγεία και Εύζη αρχίζει τώρα. Τα θέματα λοιπόν σήμερα που έχουμε επιλέξει για σας και λόγω των ημερών, επειδή έχει περάσει πριν 2 μέρες η ημέρα που είναι αφιερωμένη στη γυναίκα, αφιερώνουμε και εμείς λοιπόν την εκπομπή μας αυτή ολόκληρη στη γυναίκα. Η γυναίκα η οποία πάντοτε αγαπάει τον εαυτό της, αγαπάει την ομορφιά της, την οικογένεια, τα παιδιά, την εργασία της. Στο πρώτο μέρος λοιπόν της εκπομπής σκεφτήκαμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο και λόγω των καιρών τώρα που πέρασε ο χειμώνας αρχίζουμε και σκεφτόμαστε το σώμα μας, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε λίγο το αδυνάτισμα, με ποιους τρόπους λοιπόν μπορούμε να επαναφέρουμε κάποια κιλά που έχουμε βάλει τους προηγούμενους μήνες. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με τα βότανα, θα ασχοληθούμε και με προϊόντα αδυνατίσματος και με διάφορα σκευάσματα. Τι μυστικά εφαρμογών μπορούμε να έχουμε στο σώμα μας, με ποιο τρόπο μπορούμε να δυνατήσουμε, όλα αυτά σε λίγο εδώ μαζί σας στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Στο δεύτερο μέρος σκεφτήκαμε λόγω των ημερών, όπως σας είπαμε, να ασχοληθούμε με την ημέρα της γυναίκας. Ένα αφιέρωμα λοιπόν στο Σωματείο Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης, γυναίκες οι οποίες είναι αφιερωμένες να βοηθούν τον κόσμο. Θα έχουμε ένα εξωτερικό γύρισμα στο Βασιλικό Θέατρο, εκεί μαζεμένες τόσες πολλές γυναίκες θα μιλήσουν, θα ακούσετε τόσα πολλά και όμορφα πράγματα, τα οποία γιατί όχι θα μπορείτε και εσείς να ακολουθήσετε κάποια στιγμή το Σωματείο και να αφιερωθείτε για ένα πολύ καλό σκοπό. Σε λίγο μαζί σας. Λοιπόν, τα βότανα και τα διάφορα προϊόντα δυνατίσματος, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, είναι το θέμα το οποίο επιλέξαμε γιατί θέλουμε να δούμε το σώμα μας λίγο πιο όμορφο, πιο σμιλευμένο, να δώσουμε κάποιες προεκτάσεις στο θέμα αυτό με μία φαρμακοποιό που έχει έρθει εδώ στο στούντιο και σας την παρουσιάζω. Είναι η Κωνσταντίνα Ποσειδώνος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, Πολύνα μου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ σήμερα. Και δική μου χαρά είναι, γιατί πραγματικά νομίζω το θέμα αυτό αφορά κατά βάση τις γυναίκες, αλλά όχι μόνο, γιατί και οι άντρες είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν στην καθημερινότητά τους να δώσουν έτσι καλύτερη ποιότητα στην εμφάνισή τους. Και εδώ θα πούμε λοιπόν τα μυστικά και τα κλειδιά του αδυνατίσματος, τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να γίνουμε πιο όμορφοι. Το επάγγελμά σου είναι τέτοιο, ως φαρμακοποιός, βλέπεις πάρα πολλά περιστατικά και μιλάς με πάρα πολύ κόσμο. Καθημερινά και ειδικά μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων μας πιάνει έτσι μια αγωνία περισσότερη για το τι θα γίνουν τα επιπλέον κιλά που έχουμε αποκτήσει. Οι άντρες, όπως είπες προηγουμένως, είναι όλο και περισσότεροι αυτοί που αναζητούν τέτοιες λύσεις και που φροντίζουν όλο και περισσότερο τον εαυτό τους. Οπότε πραγματικά είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας, και γυναίκες και άντρες, παρόλο που είναι αφιερωμένη η εκπομπή στην ημέρα της γυναίκας, είναι και για άντρες και γυναίκες το θέμα μας. Λοιπόν, πραγματικά ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση και εγώ θα έλεγα στο κοινό μας ότι τα τηλέφωνα της εκπομπής μας πάντοτε είναι ανοιχτά. Το email μας λειτουργεί και μπορείτε να μας στέλνετε τις απορίες σας, τις ερωτήσεις σας και εμείς εδώ πάντοτε και σίγουρα θα απαντήσουμε σε ό,τι σας απασχολεί. Λοιπόν, τα φάρμακα αυτά και τα σκευάσματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο και υπάρχουν σε τόσα πολλά μέρη εδώ γενικά, είναι αποτελεσματικά? Σαφώς και είναι αποτελεσματικά. Είναι αποτελεσματικά, άλλωστε αυτό έχει αποδειχθεί και μέσω μελετών που έχουν γίνει πάνω στα σκευάσματα και στα βότανα αυτά. Και φυσικά οι μελέτες και η αποτελεσματικότητα δεν είναι μόνο για τα συμπληρώματα που βοηθούν στην απώλεια βάρους, αφορά όλα τα βότανα που χρησιμοποιούμε για διάφορους θεραπευτικούς σκοπούς. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να τονίσουμε κάτι σχετικά με τα σκευάσματα που συζητάμε σήμερα, επειδή σε πολύ κόσμο έχει δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση ότι απλά λαμβάνουμε τα σκευάσματα αυτά και χάνουμε άμεσα βάρος. Ναι. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δυστυχώς αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί εύκολα. Θα πρέπει να συνοδεύσουμε τη λήψη τους με μια διατροφή, με μια δίαιτα αν θέλουμε να χάσουμε περισσότερα κιλά και σαφώς με μια σωματική άσκηση περίπου 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Απλά αυτά τα σκευάσματα, αυτό που ουσιαστικά κάνουν είναι να μας βοηθούν να χάνουμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά κιλά. Οπότε θα είναι πιο άμεσο το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που περιμένουμε στο σώμα μας. Και όπως είπαμε, με συμβουλές διατροφολόγων καταρχήν, με σωστή διατροφή.
καλή άσκηση μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και σίγουρα και ψυχολογικό είναι το θέμα όταν κάνουμε μια συνολική, όταν λαμβάνουμε συνολικά όλα αυτά τα μέτρα για το σώμα μας, έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Τελικά να ρωτήσω ότι τα σκευάσματα αυτά που κυκλοφορούν είναι όλα φυτικά? Δεν είναι όλα φυτικά. Ναι. Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο μέρος τους είναι φυσικά, γιατί φυσικά. Δεν προέρχονται μόνο από φυτά. Ναι. Υπάρχουν φρούτα, καρποί, έλαια από φυτά που μπορούμε να απομονώσουμε διάφορα συστατικά, αλλά απομονώνονται και από άλλες πηγές, από στρακοειδή και φυσικά έχουμε και χημικά συστατικά, ναι. τα οποία χρησιμοποιούμε λιγότερο εμείς στο χώρο του φαρμακείου. Μάλιστα. Οι χημικοί λιποδιαλύτες συνήθως ναι. χρησιμοποιούνται είτε από γιατρούς σε άτομα που χρειάζονται άμεσα να χάσουν κιλά για λόγους υγείας, ναι. χρησιμοποιούνται στον αθλητισμό από αθλιάτρους, είναι συνήθως σκευάσματα που πρέπει να είναι ελεγχόμενα, δηλαδή να παρακολουθούνται από κάποιον γιατρό. Mm-hmm. Εμείς έχουμε περισσότερο φυσικές λύσεις να προτείνουμε στους καταναλωτές. Ναι. Πολύ ωραία. Οι φυσικές λύσεις νομίζω και είναι και ό,τι καλύτερο. Και όσον αφορά τώρα τα βότανα που συνήθως χρησιμοποιούνται για την απώλεια του βάρους, να μιλήσουμε λίγο για το μηχανισμό δράσης τους, γιατί νομίζω ότι το σημείο αυτό είναι κομβικό και πρέπει να δώσουμε τις απαντήσεις στους τηλεθεατές μας. Τα βότανα είναι πάρα πολλά καταρχήν που χρησιμοποιούνται στην κατηγορία αυτή και συνεχώς γίνονται και περισσότερα, γιατί χρόνο με το χρόνο ανακαλύπτουμε καινούργια βότανα, ναι. ακριβώς για να καλύπτουμε δράσεις βοτάνων που γνωρίζαμε αλλά δεν ξέραμε τη δράση τους. Ναι. Βασικοί εκπρόσωποι της κατηγορίας που σίγουρα όλοι γνωρίζουμε είναι ο πράσινος καφές και το πράσινο τσάι, που έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Ναι. Το πράσινο τσάι περιέχει κατεχίνες που αυξάνουν την λιποδιάλυση στον οργανισμό, ναι. και ο πράσινος καφές περιέχει μια ουσία η οποία ονομάζεται χλωρογενικό οξύ και η οποία έχει την ιδιότητα να μειώνει τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα μετά από τα γεύματά μας. Μάλιστα. Έτσι κατά κάποιον τρόπο ξεγελάει ας πούμε τον οργανισμό και τον κινητοποιεί να πάρει ενέργεια από αποθηκευμένο λίπος και όχι από την γλυκόζη που θα έβρισκε φυσιολογικά στον οργανισμό. Αντίστοιχη δράση με τον πράσινο καφέ έχει και το ράσμπερι. Από όπου απομονώνουμε τις κετώνες, είναι πολύ συχνά να το ακούμε ράσμπερι κετών. Ναι. Και χρησιμοποιούμε αυτές οι οποίες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, αυξάνοντας έτσι τη λιποδιάλυση. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει για το αφρικανικό μάγκο. Το έχουμε ακούσει, αλλά δεν έχουμε πληροφορίες πολλές. Αν μπορούμε να δώσουμε και στους τηλεθεατές περισσότερες πληροφορίες. Βεβαίως. Το αφρικανικό μάγκο λειτουργεί με άλλο μηχανισμό. Ναι. Περιέχει μέσα μία ορμόνη, η οποία στον οργανισμό μας εκρίνεται με τα γευματικά και μας κάνει να νιώθουμε κορεσμό. Κορεσμό. Mm-hmm. Οπότε όταν εμείς το λαμβάνουμε πριν από το γεύμα ναι. που πρόκειται να ακολουθήσει, το αίσθημα του κορεσμού έρχεται νωρίτερα. Πολύ ωραία. Και καταναλώνουμε οπότε μικρότερη δεν τρώμε ποσότητα τροφής. Ναι, πολύ ωραία. Όλα αυτά υπάρχουν σκευάσματα στα φαρμακεία ή κυκλοφορούν και σε εμπόριο? Μπορεί κάποιος να βρεθεί σε ένα χώρο που έχει βότανα και να προμηθευτεί κάποια τέτοια πράγματα? Ορισμένα από αυτά σίγουρα υπάρχουν και σε καταστήματα που έχουν βότανα αποξηραμένα ή σε ναι. τσάι ή οτιδήποτε. Ορισμένα από αυτά δύσκολα βρίσκονται γιατί είναι δύσκολη η εισαγωγή του σε φρέσκια μορφή. Φρέσκια μορφή. Πούμε. Ναι. Για παράδειγμα, τον καρσίνια που χρησιμοποιούμε πολύ τα τελευταία 2-3 χρόνια, ναι. έρχεται από την Ασία, από νοτιοανατολικές χώρες της Ασίας. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο στην διανομή του σε φρέσκια μορφή. Ναι. Πάντως, τα σκευάσματα που μπορούμε να έχουμε διαθέσιμα και στον χώρο του φαρμακείου, υπάρχουν συμπυκνωμένα σκευάσματα, τα οποία έχουν εκχυλιστεί μόνο τα δραστικά συστατικά των προϊόντων. Οπότε δίνουμε στον οργανισμό μόνο τα ωφέλιμα συστατικά και σε δοσολογίες τέτοιες που θα είναι σίγουρα αποτελεσματικά. Πολύ ωραία. Πολύς λόγος γίνεται και για τη λεκυθίνη, η οποία λεκυθίνη είναι μία ουσία, θα το λέγαμε, η οποία βρίσκεται σε κάποια σκευάσματα. Mm-hmm. Και θα ήταν καλύτερα να μιλήσουμε για να ξεδιαλύνουμε κάποιους μύθους και κάποιες αλήθειες που υπάρχουν γύρω από τη λεκυθίνη. Ναι. Η λεκυθίνη είναι ένας φυσικός λιποδιαλύτης, θα τη ναι. χαρακτηρίζαμε. Λειτουργεί στον οργανισμό σαν γαλακτοματοποιητής, δηλαδή αυξάνει την διαλυτότητα των λιπαρών, τα κάνει λίγο πιο υδαρή, ναι. με αποτέλεσμα αυτά να μην απορροφώνται από τον οργανισμό, αλλά να αποβάλλονται πριν αυτά προλάβουν να αφομοιωθούν από τον οργανισμό. Αντίστοιχα λειτουργεί και η χιτοζάνη. Η χιτοζάνη ναι. είναι ένα προϊόν το οποίο δεν είναι φυτικό, αλλά είναι φυσικό. Φυσικό. Προέρχεται από τα οστρακοειδή, από ναι. εκεί το λαμβάνουμε. Ναι. Αυτό απορροφά το βάρος του 4 με 5 φορές σε λίπος, ναι. δεν το αφήνει να απορροφηθεί
και αποβάλλεται. Και το αποβάλλει από τον οργανισμό κατευθείαν χωρίς να έχει αφομοιωθεί. Ναι. Και όλα αυτά τα συσκευάσματα που είπαμε τώρα όσον αφορά τη λεκυθίνη και το τελευταίο που μας ανέφερες, τα παίρνει κάποιος πριν το φαγητό, φαντάζομαι πριν το φαγητό. Συνήθως λαμβάνονται ναι, πριν το φαγητό ναι. ακριβώς, για να μπορέσουν να δεσμεύσουν και τα λίπη που υπάρχουν στην τροφή ναι. και να μπορέσουν να τα αποδεσμεύσουν. Όπως και για το αφρικανικό μάγκο που μιλήσαμε προηγουμένως, ναι. πρέπει οπωσδήποτε να είναι περίπου 20 με 30 λεπτά σίγουρα πριν το φαγητό, έως ναι. και μία ώρα πριν το φαγητό, για να μπορέσει να κάνει τη δράση του και να δώσει την αίσθηση του κορεσμού νωρίτερα. Μάλιστα. Υπάρχουν και κάποια άλλα, όπως εδώ βλέπω το CLA, το οποίο ακούμε πολύ συχνά σε ένα προϊόν αδυνατίσματος. Αυτό είναι φυτικό, είναι αποτελεσματικό. Εδώ θέλουμε κάποιες πληροφορίες για να μπορέσουμε να δώσουμε και την πληροφόρηση και στους τηλεθεατές μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι, βεβαίως. Το CLA είναι φυτικό. Φυτικό. Βεβαίως. Το λαμβάνουμε από το έλαιο καρθάμου. Ναι. Και είναι λιπαρό οξύ. Μπορεί ναι. να φαίνεται λίγο οξύμορο, αλλά είναι ένα λιπαρό οξύ το οποίο μας βοηθάει να δυνατίζουμε. Είναι από τα καλά λιπαρά, όπως είναι τα ωμέγα 3 λιπαρά που βοηθούν τον οργανισμό, ναι. Αλλά έχει πολύ ιδιαίτερο τρόπο δράσης σε σχέση με άλλα σκευάσματα. Ουσιαστικά βοηθάει τον οργανισμό να εκμεταλλεύεται καλύτερα τα λίπη που έχουν αποθηκευτεί. Μάλιστα. Τα παίρνει και ναι. τα μετατρέπει σε ενέργεια την οποία αποδίδει πίσω στον οργανισμό. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Ναι. Ότι για να λειτουργήσει σωστά το CLA, θα ναι. πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από σωματική άσκηση. Γιατί πρέπει ο οργανισμός ναι. να καίει αυτή να την καίει ενέργεια που του δίνεται και... για να ναι, είναι ναι. αποτελεσματικό. Αλλιώς δεν θα δούμε τα ίδια αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Επομένως, αυτό συστήνεται από διατροφολόγους, ίσως και από γυμναστές και ίσως ανάλογα με τον άνθρωπο. Γιατί εδώ μιλάμε για πάρα πολλά είδη προϊόντων πλέον και σκευάσματα τα οποία. Εξατομικεύονται φαντάζομαι ακριβώς. στον κάθε ένα ο οποίος θα θέλει να επιλέξει το σωστότερο τρόπο και του τι του ταιριάζει. Ακριβώς. Πολύ ακριβώς. ωραία. Επομένως και η μορφή της αποτοξίνωσης στον οργανισμό μας mm-hmm. νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το καλύτερο αποτέλεσμα. Τι έχουμε να πούμε, χρειάζεται αποτοξίνωση πριν μπούμε στη διαδικασία του αδυνατίσματος? Βεβαίως, και όχι μόνο πριν μπούμε, αλλά και κατά τη διάρκεια, ειδικά σε κάποιον ο οποίος έχει ένα μακρύ δρόμο μπροστά του ναι, και θέλει αρκετά να κιλά. Χάσει αρκετά κιλά. Ναι, ναι. Είναι το α και το μέγα η αποτοξίνωση και μας βοηθάει σε δύο επίπεδα. Καταρχήν μας βοηθάει στο ψυχολογικό, γιατί μια αποτοξίνωση αμέσως θα αποβάλει από τον οργανισμό τα υγρά που έχουν κατακρατηθεί, ναι. οπότε θα μειώσει και το βάρος, δηλαδή θα δούμε ναι. το αποτέλεσμα στη ζυγαριά μας, αλλά θα μειώσει και τον όγκο του σώματος. Θα μειωθεί σε πόντους. Mm-hmm. Οπότε ο καταναλωτής παίρνει και άμεσα ψυχολογική υποστήριξη, κουράγιο να συνεχίσει την διατροφή του και νιώθει και ο ίδιος πιο καλά με το σώμα του. Σίγουρα, γιατί πέφτουν τα κιλά και η ζυγαριά χαμηλώνει το βάρος μας, οπότε σίγουρα είναι ένας τρόπος και αυτός και μάλλον θα έλεγα ότι είναι μια επιβράβευση του οργανισμού μας ακριβώς. και του σώματός μας, ώστε να δώσουμε μια συνέχεια, γιατί κάποιος όταν κουράζεται να περιμένει ότι χάνει κιλά, ίσως πολλές φορές χάνει υγρά, δεν χάνει λίπος. Mm-hmm. Είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει φαντάζομαι να γίνεται μια πολύ σωστή καθοδήγηση και από το διατροφολόγο και από το γυμναστή. Όπως είπαμε, είναι συνολική η προσπάθεια. Πρέπει να γίνεται με τον γυμναστή, με το διατροφολόγο. Ο ίδιος πρέπει να επιμένει και να φροντίζει να τηρεί ό,τι του λέει mm-hmm. κάποιος και τελικά είναι ασφαλή για την υγεία μας όλα αυτά τα προϊόντα? Υπάρχουν πιστοποιήσεις, υπάρχουν ISO? Υπάρχουν πιστοποιήσεις βεβαίως, αλλά υπάρχουν σε προϊόντα που μπορούμε να προμηθευτούμε από εγκεκριμένους προμηθευτές. Πολύ σωστά. Εννοείται, οπότε ναι. πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Προσοχή σε προϊόντα που δεν ξέρουμε την προέλευσή τους και που δεν φέρουν αριθμό γνωστοποίησης και πιστοποίησης. Ναι. Παρ' όλα αυτά, είναι απόλυτα ασφαλή να πούμε αυτά που είναι πιστοποιημένα. Ναι. Αρκεί να χρησιμοποιούνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, στις σωστές δοσολογίες, για τα σωστά χρονικά διαστήματα. Και είναι πολύ, πολύ σημαντικό να πούμε ότι θα πρέπει να παίρνουμε και συμβουλές ιατρών, διατροφολόγων ή φαρμακοποιών πριν ναι. χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο mm-hmm. σκεύασμα. Γιατί υπάρχουν συστατικά που ενδεχομένως να αντιβαίνουν με κάποια χρόνια πάθηση ναι, ναι. από την οποία μπορεί κάποιος να πάσχει. Ή μπορεί να εμφανίζουν αλληλεπιδράσεις με φάρμακα που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί σε χρόνια βάση. Πάρα πολύ σωστά. Οπότε δεν θέλουμε να έχουμε
να πάμε για καλό, αλλά να έχουμε αλλού προβλήματα στην υγεία μας. Ακριβώς. Ναι. Στόχος είναι να κρατήσουμε την υγεία μας και να κερδίσουμε κάτι παραπάνω για αυτή. Ακριβώς. Επομένως, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι πάντοτε προκειμένου να προβούμε σε μία κίνηση αγοράζοντας ένα σκεύασμα ή πίνοντας ένα βότανο, καλό θα είναι να ελέγχουμε στα σκευάσματα τη συσκευασία για να βλέπουμε τα συστατικά, να ελέγχουμε τις πιστοποιήσεις όπως μας είπες και σίγουρα να έχουμε μια καλή εικόνα ιστορικού του οργανισμού μας με κάποιες εξετάσεις, γνωρίζοντας τι ασθένειες έχουμε για να μπορούμε να μην κάνουμε λάθη προκειμένου να διορθώσουμε το σωματικό μας βάρος. Και τελικά, Κωνσταντίνα μου, καταλήγουμε στο ότι πώς μπορεί κάποιος να επιλέξει το κατάλληλο σκεύασμα ή βότανο για τον εαυτό του. Από τι εξαρτάται αυτό? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί δεν κάνουν όλα για όλους. Όπως είπαμε προηγουμένως, έχουν διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης, οπότε έχουν διαφορετικά αποτελέσματα. Θα εξαρτηθεί η επιλογή καταρχήν από το πόσα κιλά θέλουμε να χάσουμε, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του. Θα εξαρτηθεί αν το άτομο αυτό που ενδιαφέρεται γυμνάζεται ή όχι. Ναι. Θα εξαρτηθεί από όλο αυτό το ιστορικό που αναφέραμε, από το αν έχουμε να προλάβουμε κάποια αλληλεπίδραση ή κάποια άλλη ασθένεια. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε μία διερεύνηση σχετικά με το πού υπάρχει το κόλλημα στην απώλεια των κιλών. Είναι το πρόβλημα ένας κολλημένος μεταβολισμός? Είναι η συσσόρευση λίπους σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του σώματος? Είναι ενδεχομένως η ανάγκη του ενδιαφερόμενου συνεχώς να καταναλώνει τροφή και να μην μπορεί να το σταματήσει? Για όλα υπάρχουν οι λύσεις, απλά είναι πολύ εξατομικευμένες. Επομένως, καλό ιστορικό χρειάζεται. Ακριβώς. Από τον κάθε ένα, είτε στο γιατρό, είτε στο φαρμακοποιό, είτε σε μία κοινή έτσι, συζήτηση κάποιων ειδικοτήτων, γιατί πραγματικά πάμε να κάνουμε πολλές φορές καλό και δεν μας βγαίνει σε καλό. Και για πόσο χρονικό διάστημα πιστεύεις, από την εμπειρία σου πλέον, ότι χρειάζεται να παίρνει κάποιος τα σκευάσματα αυτά, είτε τα βότανα είτε τα ροφήματα, ώστε να έχει μία καλή απώλεια κιλών? Γιατί πολλές φορές μπορούν να είναι τα κιλά λίγα, να τα χάσουμε και επαναπαυόμαστε, οπότε ξαναμπαίνουν κάποια κιλά. Ναι, γίνεται και αυτό. Γίνεται και αυτό. Το χρονικό διάστημα καταρχήν εξαρτάται από τον αριθμό των κιλών που θέλουμε να χάσουμε. Όσο περισσότερα είναι τα κιλά, τόσο περισσότερο χρόνο θα μας πάρει. Ναι. Όπως είπαμε προηγουμένως, τα σκευάσματα αυτά σίγουρα θα μας βοηθήσουν στο να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Αν με ρωτάς τώρα για το πόσο επιτρέπεται να λαμβάνουμε αυτά τα σκευάσματα, ακριβώς, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος χρονικός περιορισμός, εκτός από ελάχιστα σκευάσματα που είναι αυστηρά, ας πούμε, 2 ή 3 μήνες. Ναι. Πάντως, σε γενικές γραμμές μπορούμε να ακολουθήσουμε τον κανόνα που ισχύει, τον άγραφο κανόνα, που ισχύει για τα περισσότερα συμπληρώματα διατροφής, ότι περίπου κάθε 3 μήνες συνεχούς χρήσης θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τον οργανισμό μας. Ναι. Βέβαια, στην διαδικασία της απώλειας βάρους και με τη βοήθεια των σκευασμάτων αυτών, είναι κάτι που αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς, γιατί συνήθως προτιμούμε να κάνουμε συνδυασμούς προϊόντων, έτσι ώστε να λειτουργούμε σε διαφορετικά επίπεδα μέσα στον οργανισμό. Τα εναλλάσσουμε δηλαδή μεταξύ τους και συχνά τα διακόπτουμε για να κάνουμε τη διαδικασία της αποτοξίνωσης, η οποία όπως αναφέραμε είναι εξαιρετικά σημαντική. Μάλιστα. Οπότε δεν τίθεται θέμα μακροχρόνιας χρήσης, εκτός και αν τα κιλά που θέλουμε να χάσουμε είναι πάρα πολλά. Πολύ σωστά, και εγώ θα έλεγα ότι δεν πρέπει, βλέποντας ένα περιοδικό ή βλέποντας μία διαφήμιση, γιατί πλέον άρχισαν και πολλά σκευάσματα να διαφημίζονται, να μπαίνουμε στη διαδικασία να πιστεύουμε κάτι ότι είναι ωφέλιμο για τον εαυτό μας, και η κατάλληλη συμβουλή, θα έλεγα όπως μας λες και εσύ, είναι να ακούμε ό,τι έχει να μας πει ένας γιατρός, ένας διατροφολόγος, και σίγουρα έτσι παίρνουμε τις κατάλληλες αποφάσεις, τι μας ταιριάζει. Τώρα, πολλές φορές οι λιποδιαλύτες πιστεύουμε ότι μας κάνουν καλό από τη μια, αλλά από την άλλη μπορεί να παίρνουν θρεπτικά συστατικά από τον οργανισμό μας και να τα παρασύρουν και να χάνουμε θρεπτικά συστατικά. Αυτό ισχύει, είναι αλήθεια ή είναι μύθος? Αυτό είναι κάτι που όντως μπορεί να συμβεί. Είναι μία από τις κακές δράσεις, ας το πούμε, των σκευασμάτων αυτών. Γι' αυτό και αυτό συμβαίνει γιατί δεν παρουσιάζουν εκλεκτικότητα, δηλαδή δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το κακό λίπος από τα ωφέλιμα συστατικά και από τις βιταμίνες, οι οποίες είναι λιποδιαλυτές. Οπότε τα απορροφούν και αυτά και τα αποβάλλουν από τον οργανισμό. Γι' αυτό και μετά από κάποια μακρόχρονη δίαιτα, η οποία συνοδεύεται από λιποδιαλυτές, μπορεί να παρατηρηθεί μείωση της ενέργειας και εξάντληση του οργανισμού.
Για να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις, συνήθως όταν πρόκειται να πάρουμε λιποδιαλύτες, προτείνουμε και κάποιο πολυβιταμινούχο σκεύασμα μαζί με αυτό, έτσι ώστε να μπορούμε να αναπληρώνουμε το φορτίο των βιταμινών που χάνουμε από το σκεύασμα για την απώλεια βάρους. Μάλιστα, και όλα αυτά πάντοτε είπαμε ότι πρέπει με συμβουλές γιατρού, διατροφολόγου και φαρμακοποιού να μπαίνει στη διαδικασία αυτή ο κάθε ενδιαφερόμενος. Και ερχόμαστε στο σημείο το οποίο πρέπει να ελέγξουμε πλέον, διότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά και δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή μύθος. Σήμερα εσύ θα μας το δώσεις την απάντηση αυτή, εάν το μουρουνέλαιο ή κάποιου είδους βιταμίνες μας παχαίνουν τελικά. Ναι. Είναι μύθος. Σε έναν βαθμό. Ναι. Και λέω σε έναν βαθμό γιατί. Γιατί τα σκευάσματα αυτά καθεαυτά ούτε θερμιδικό φορτίο δίνουν στον οργανισμό, ούτε παχαίνουν από μόνα τους. Απλά τι συμβαίνει. Μπορεί να μας να τύχει να μπουν κάποια κιλά με έμεσο τρόπο. Mm-hmm. Τι θέλω να πω. Όταν ένας οργανισμός είναι εξαντλημένος, ναι, πιθανότατα να μειωθεί και η όρεξή του για φαγητό. Όταν σε αυτόν τον οργανισμό δώσουμε μια βιταμίνη και τον ενισχύσουμε και του δοθεί ενέργεια, τότε, ναι, αυτομάτως μπορεί να αυξηθεί και η διάθεσή του για επιπλέον φαγητό. Οπότε έμεσα κατά κάποιον τρόπο μπορεί να μπουν κιλά, αλλά δεν οφείλονται στο σκεύασμα αυτό καθεαυτό. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για το μουρουνέλαιο, το οποίο λέμε ότι το δίνουμε στα παιδιά για να τους ανοίξει την όρεξη. Mm-hmm. Δεν το δίνουμε σε όλα τα παιδιά για να ανοίξει την όρεξη, το δίνουμε στα παιδιά τα οποία είναι υπερκινητικά. Δεν συγκεντρώνονται εύκολα, δεν καταναλώνουν εύκολα το φαγητό τους και το δίνουμε γιατί το μουρουνέλαιο έχει μια πολύ ευεργετική δράση στη λειτουργία του εγκεφάλου και γενικά στη συγκέντρωση. Επομένως, τα βοηθούμε με αυτόν τον τρόπο να είναι πιο ήρεμα και πιο συγκροτημένα την ώρα του φαγητού, προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το γεύμα τους. Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο να πάρουν, ναι, τα ωφέλη μαθρεπτικά συστατικά και να πάρουν κιλά. Πάρα πολύ ωραία, γιατί ακούγονται πάρα πολλά για τις βιταμίνες, οι οποίες άλλες είναι λιποδιαλυτές και άλλες είναι υδατοδιαλυτές. Και εδώ δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να δώσουμε μία συνέχεια σε αυτή την κουβέντα ή να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω για τα προϊόντα και τις κρέμες αδυνατίσματος. Έχουμε να πούμε κάτι, Κωνσταντίνα, όσον αφορά τις λιποδιαλυτές ή υδατοδιαλυτές βιταμίνες. Θέλουμε να το συζητήσουμε. Δεν νομίζω πως έχουμε να κουβεντιάσουμε, ναι, κάτι και όλες είναι ωφέλιμες για τον οργανισμό. Ναι. Οι λιποδιαλυτές γενικά μπορούν να συσσωρευθούν πιο εύκολα στον οργανισμό, mm-hmm, και γι' αυτό αφομοιώνονται καλύτερα όταν υπάρχει τροφή στο στομάχι. Μάλιστα. Τις παίρνουμε δηλαδή μετά το φαγητό. Ωραία. Καλό είναι όταν χρειαστεί να λάβουμε κάποιο συμπλήρωμα διατροφής να το κάνουμε μετά από εξετάσεις, αφού δούμε τα επίπεδα των βιταμινών στον οργανισμό μας και κατόπιν αφού πάρουμε τη συμβουλή του γιατρού και του φαρμακοποιού μας να προβούμε στην αντίστοιχη λήψη του σκευάσματος. Σίγουρα, γιατί γίνεται και πολλής λόγος ότι παίρνοντας κάποιες βιταμίνες μπορεί να κάνουμε υπερκατανάλωση βιταμινών και εκεί και αυτό ακόμα δεν είναι καλό. Οπότε η πολλή ποσότητα κάποιες συγκεκριμένες βιταμίνες πηγαίνοντας να κάνουμε καλό να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά τα προϊόντα αδυνατίσματος, αυτά εμφανίζουν κάποια εκλεκτικότητα. Αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν στην απώλεια του βάρους τοπικά. Έρχονται εδώ σιγά σιγά και το θέμα των προϊόντων τοπικού αδυνατίσματος που ολοκληρώνουν έτσι λίγο την κουβέντα μας προχωρώντας το σώμα και εξωτερικά τελικά. Ναι. Τα συμπληρώματα που λαμβάνουμε από το στόμα δεν εμφανίζουν εκλεκτικότητα. Ναι. Αλλά είναι φυσικό αποτέλεσμα ότι θα δράσουν περισσότερο εκεί που υπάρχει περισσότερο λίπος συσσωρευμένο. Οπότε, ναι, είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί αυτόματα. Εκεί θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος θέλει να εστιάσει σε κάποιο τοπικό, σε κάποιο σημείο συγκεκριμένο του σώματος, μπορεί να χρησιμοποιήσει παράλληλα και μία κρέμα για τοπικό αδυνάτισμα, η οποία φυσικά θα του δώσει ένα πρόσθετο αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν σκευάσματα με βότανα τα οποία χρησιμοποιούνται για το σώμα μας, mm-hmm, με μορφή κρέμας για το αδυνάτισμα. Να πούμε λίγο τι συστατικά μπορεί να περιέχουν αυτά τα σκευάσματα και πώς λειτουργούν. Τα πιο συνηθισμένα συστατικά που περιέχουν αυτές οι κρέμες είναι τα θαλάσσια φύκη, ναι, είναι η καφείνη, η οποία ενεργοποιεί πάρα πολύ άμεσα την κυκλοφορία του αίματος στα σημεία που εφαρμόζεται, ναι, είναι τα φύλλα κισού, ναι, και ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα συστατικά σε διάφορες κρέμες, ακόμα και κάποια σύμπλοκα χημικά που έχουν δημιουργηθεί, προκειμένου να αυξάνουν την τοπική λιποδιάλυση.
Για να καταλάβουμε τον τρόπο που λειτουργούν αυτές οι κρέμες, ουσιαστικά να σας πω λίγο απλά ότι τα λιποκύτταρα που έχουμε κάτω από το δέρμα μας, λόγω της κακής διατροφής, του στρες, του άγχους και γενικά της κατακράτησης των υγρών, δημιουργούν φλεγμονή, βρίσκονται τα ίδια σε φλεγμονή και πρίζονται ακόμα περισσότερο, διωγγώνονται. Επομένως, διωγγώνεται και εξωτερικά το δέρμα. Ακριβώς. Ναι. Και επειδή δεν διωγγώνονται ομοιόμορφα, δημιουργείται αυτή η ανομοιόμορφη όψη του δέρματος. Ο φλοιός πορτοκαλιού. Αυτός ο εχθρός μας, ναι. Των γυναικών περισσότερο. Ναι. Οπότε αυτά τα προϊόντα, όταν τα χρησιμοποιούμε τοπικά, ουσιαστικά αυξάνουν την λιποδιάλυση, απορροφώνται από τα κύτταρα αυτά, αυξάνουν την λιποδιάλυση, τα μειώνουν σε όγκο και ταυτόχρονα διηγείρουν την κυκλοφορία του αίματος στο σημείο. Οπότε το σημείο αποσυμφορείται από τη φλεγμονή και μειώνεται ακόμα περισσότερο όγκος των λιποκυττάρων. Και γίνονται πιο ομοιόμορφα μεταξύ τους, οπότε εξομαλύνεται και η όψη της κυταρίτιδας. Και γίνεται και πιο λίγο το δέρμα τελικά. Πιο λίγο, πιο υγιές δείχνει. Πιο υγιές και πιο καθαρό, πιο φωτεινό. Ακριβώς. Γενικά και με την αποτοξίνωση και με την καλή διατροφή και με το σωστό ύπνο και με την άσκηση. Ας τα βάλουμε όλα σε ένα πρόγραμμα και από εδώ και πέρα. Και το πολύ νερό, αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ, γιατί το νερό κάνει μόνο καλό, θα έλεγα, ένα σωστό και ποιοτικό νερό. Γιατί μιλάμε για νερό, αλλά ας πούμε και ότι το νερό πρέπει να προσέχουμε και τι νερό πίνουμε, όλα πρέπει να τα προσέχουμε τελικά. Συμφωνώ μαζί σου, Κωνσταντίνα, και εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν οι κρέμες θερμαντικές, κρέμες οι οποίες είναι ψυχρές, κρέμες οι οποίες πρέπει να προσέχουμε αν τις βάζουμε πρωί βράδυ, πολλών ειδών λοιπόν κρέμες υπάρχουν. Και εδώ πάλι ερχόμαστε στο σημείο το οποίο πρέπει να συζητούμε με το γιατρό μας, διότι μια ευρία αγγεία πρέπει να μας αποτρέψει από μια θερμαντική κρέμα, θα λέγαμε, αδυνατίσματος. Και σίγουρα, αν θέλεις να προσθέσεις και εσύ κάτι άλλο. Αυτό που θέλω να προσθέσω για τη σωστή χρήση είναι ότι πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες της παραγωγού εταιρείας. Πώς εφαρμόζονται. Αν θα είναι μία ή δύο φορές την ημέρα, γιατί ποικίλουν οι οδηγίες. Ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε με κινήσεις μασάζ με τα χέρια μας, οι οποίες θα διεγείρουν ακόμα περισσότερο την κυκλοφορία του αίματος. Επομένως, θα κάνουν πιο σωστή την απορρόφηση του προϊόντος και πιο βαθιά. Και ένα πολύ καλό tip για να απορροφάτε καλύτερα η κρέμα μας είναι να κάνουμε συχνή απολέπιση στο δέρμα μας. Να φεύγουν τα νεκρά κύτταρα έτσι ώστε να απορροφάτε πιο βαθιά και πιο άμεσα το προϊόν. Γιατί αλλιώς μέρος του προϊόντος πάει χαμένο αν δεν κάνουμε απολέπιση. Δεν απορροφάτε το ίδιο. Συμφωνώ μαζί σου και εδώ ερχόμαστε στο σημείο το οποίο μπορούν να μπουν και κάποια θέματα αισθητικής, ίσως θα λέγαμε, στην προσπάθειά μας αυτή για τοπικό αδυνάτισμα, λιποδιάλυση. Και σύμφωνα με τις οδηγίες μιας αισθητικού ή κάποιου γιατρού, θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποιες θεραπείες μαζί με τα προϊόντα αδυνατίσματος, τα οποία μπορούμε να πάρουμε από το φαρμακείο, ώστε να έχουμε τα πιο σωστά αποτελέσματα εξατομικευμένα για τον εαυτό μας. Για πόσο χρονικό διάστημα ή από πότε θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποιο τέτοιο είδους θεραπείες με κρέμες ή και με τα απόσημα που είπαμε πιο μπροστά, να ξεκινήσουμε ίσως από τώρα, είναι σωστός ο χρόνος, χρωστό το timing? Το timing εξαρτάται από τον καθέναν μας. Πότε και πόσο άμεσα θέλει αποτελέσματα, πόσο μεγάλη είναι η διαδρομή που έχει να διανύσει μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γενικά, σε ό,τι αφορά τις κρέμες κυρίως, επειδή το αποτέλεσμα δυστυχώς δεν είναι κάτι μόνιμο, δηλαδή μπορεί να διαρκέσει ακόμα και ένα μήνα μετά τη διακοπή της κρέμας, στη συνέχεια θα αρχίσει σιγά-σιγά να επανέρχεται ενδεχομένως στο δέρμα. Είναι κάτι το οποίο προτείνουμε να μην χρησιμοποιούμε μόνο θερινούς μήνες, αλλά και στη διάρκεια του χειμώνα να κάνουμε μια επενθυμίση στον οργανισμό, έτσι ώστε να κρατάμε μια καλή κατάσταση. Μια συντήρηση, ίσως. Ακριβώς, μια συντήρηση. Ναι. Ακριβώς, πολύ σωστά. Και νομίζω ότι η συντήρηση αξίζει τον κόπο να γίνεται, ή μάλλον να μην βάζουμε με το μυαλό μας ότι πάντοτε τώρα, λίγο πριν, ας πούμε, μπει η άνοιξη, ότι πρέπει να ξεκινάμε μια τέτοια διαδικασία. Αυτό πρέπει να γίνει τρόπο ζωής, θα έλεγα, Κωνσταντίνα, ότι από την αρχή της σεζόν πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας γενικά και να γίνει τρόπο ζωής, όπως το συζητάμε και όπως λέμε, να έχουμε τη διατροφή μας τη σωστή, να έχουμε τις βιταμίνες μας, τον καλό ύπνο, το πολύ νερό, την άσκηση, και σίγουρα υπόσχονται πάρα πολλά πράγματα κάποιες εταιρείες με προϊόντα αδυνατίσματος. Εμείς πρέπει να τα πιστεύουμε όλα αυτά, κλείνοντας την εκπομπή μας το πρώτο μέρος.
Οι υποσχέσεις των εταιριών, όταν πρόκειται πάλι μιλάμε για επίσημες εταιρείες, έτσι με επιστοποιημένα προϊόντα, είναι υποσχέσεις οι οποίες δίνονται αφού έχουν γίνει κάποιες μελέτες στο προϊόν. Ναι. Δηλαδή το προϊόν εφαρμόστηκε σε γυναίκες, σε έναν μεγάλο αριθμό γυναικών, εξετάστηκαν μετά τα αποτελέσματα, ερωτήθηκαν οι ίδιες οι γυναίκες σχετικά με το αποτέλεσμα, όπως είδαν δηλαδή το σώμα τους να διαμορφώνεται, και με βάση τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα που πήραν οι εταιρείες δίνουν αυτές τις υποσχέσεις. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση αυτές αποτελούν έναν μέσο όρο, έτσι, δηλαδή σε μία γυναίκα μπορεί να αντιδρά λίγο καλύτερα, σε μία άλλη να αντιδρά λίγο πιο καθυστερημένα η κρέμα. Παρ' όλα αυτά είναι βάσιμες υποσχέσεις, υπάρχει αποτελεσματικότητα στα προϊόντα, γι' αυτό και θα δούμε ότι πολλές εταιρείες μπορεί να δίνουν ακόμα και εγγύηση επιστροφής χρημάτων στην μη αποτελεσματικότητα. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Αρκεί να τονίσουμε βέβαια ότι το αποτέλεσμα θα πρέπει να το περιμένουμε εφόσον είμαστε κι εμείς συνεπείς στην εφαρμογή του προϊόντος. Σίγουρα. Αν χρησιμοποιούμε το προϊόν σήμερα και μετά ξανά την άλλη εβδομάδα. Να μην το αποτέλεσμα δεν θα έρθει ποτέ. Ακριβώς. Και κάνοντας έτσι ένα ωραίο κύκλο και κλείνοντας το πρώτο μέρος εκπομπής, η εμπειρία σου μέσα από το φαρμακείο, mm-hmm. στο οποίο βρίσκεσαι, και θα έλεγα ότι πραγματικά εκεί περνάει πάρα πολύ σε κόσμος, άντρες και γυναίκες. Ποιοι είναι οι περισσότεροι οι οποίοι ενδιαφέρονται πιο πολύ καταρχήν για το σώμα τους και αγοράζουν κάποια σκευάσματα? Σίγουρα είναι οι γυναίκες, γυναίκες περισσότερο. Είναι οι γυναίκες όλων των ηλικιών, ακόμα και έφηβες που αρχίζουν να ανησυχούν περισσότερο για την εμφάνισή τους. Γυναίκες μεγαλύτερες που βλέπουν το σώμα τους να αλλάζει ενδεχομένως λόγω μετά της εμεινόπαυσης ή μετά την εγκυμοσύνη ακριβώς. Και όλο και περισσότεροι άντρες, γιατί και αυτοί πλέον έχουν αρχίσει να φροντίζουν περισσότερο τον εαυτό τους, και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο, νομίζω. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ευχάριστο και νομίζω έχουν αυξηθεί και τα προϊόντα περιποίησης που αφορούν τον άνδρα. Πολύ σωστά, ισχύει αυτό, ναι, ισχύει. Και έχουν αρχίσει και αγοράζουν και κάποιες κρέμες περιποίησης, ίσως και για το πρόσωπο. Η εμπειρία μας λέει ότι τόσο η γυναίκα όσο και ο άντρας πρέπει να φροντίζουν την υγεία τους και την ομορφιά τους. Τελικά καταλήγουμε εκεί. Εγώ δεν έχω παρά να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή σου υποστήριξη στην εκπομπή μου. Εύχομαι να ξαναέρθεις με ένα θέμα το οποίο λέμε και εδώ στους φίλους τηλεθεατές, ότι θα αφορά τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με τον ήλιο, αντιλιακά λοιπόν προστασίας για πρόσωπο και σώμα, και ό,τι άλλο έχεις να μας προτείνεις εσύ δεκτών μέσα από αυτή την εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα χαρώ πάρα πολύ, Πολίνα μου. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, φίλοι μου, στο σημείο αυτό θα διακόψουμε, όπως σας είπαμε, για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο μαζί σας.